Με βάση τα επίσημα στοιχεία, σε έναν χρόνο μειώθηκαν οι πυροσβέστες σε 10 κράτη-μέλη, ακόμη και στις χώρες όπου έγιναν μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες, πυρκαγιές, χάθηκαν ζωές. Στην Ελλάδα, η μείωση ξεπέρασε το 13% παρά το γεγονός ότι ακόμη και στην πρωτεύουσα έχει καεί πάνω από το 37% της δασικής έκτασης και οι κενές θέσεις πυροσβεστών είναι χιλιάδες, ενώ οι δασικές υπηρεσίες απογυμνωμένες. Η δε κυβέρνηση ομολογεί ότι τα δάση είναι ακαθάριστα για δεκαετίες. Πολυδιαφημίζει δε το λεγόμενο rescue που ανακυκλώνει από χώρα σε χώρα τη γύμνια προσωπικού και μέσων και μάλιστα κατόπιν εορτής, ενώ προκλητικά πανηγυρίζει για αποζημιώσεις στο 1/25 των καταστροφών που βεβαίως δεν τις παίρνουν οι πληγέντες. Αυτή είναι η ευρωνοσιακή στρατηγική κόστος ωφέλους, που ενώ θρηνεί για την επικαλούμενη κλιματική κρίση, θεωρεί ως κόστος αυτό που απαιτεί ο λαός. Αναγκαίο ολοκληρωμένο αντιπυρικό σχεδιασμό κάθε χώρας με βάση την πρόληψη, μόνιμο προσωπικό, μέσα και υποδομές στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής, των δασικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, αντί να αξιοποιούνται αυτά για να ταΐζουν τους μεγάλους οικονομικούς ομίλους και να τροφοδοτούν την κερδοφορία τους.